Είναι κάτι που είναι δύσκολο γιατί αφορά την ιδιωτική ιδιοκτησία του καθενός. Και δυστυχώς δεν έχω απάντηση να σας δώσω σε αυτό, γιατί μας ταλανίζει σε πάρα πολλές των περιπτώσεων που το βρίσκουμε μπροστά μας. Και είπατε για τα χωράφια που είναι μικρότερο το κακό, σε σπίτια είναι μεγαλύτερο. Αν πάτε και δείτε σπίτια σε αστικό ιστό, έχουν 50 κληρονόμους. Και μετά από 20 χρόνια θα έχουν 150 κληρονόμους ενδεχομένως. Και ένας δεν θα συνελήγει με λίγη οποιαδήποτε πράξη. Να πάμε εδώ πιο κάτω. Για να δείτε ότι το πρόβλημα αυτή της εκκλησίας είναι και αλλού. Εργατικές κατοικίες που επλήγησαν το σεισμό στο Λιξούρι το 2014. Αυτές οι οποίες είναι επισκευάσιμες, τους είχαν προτείνει τότε με το Υπουργείο Υποδομών όχι να τις επισκευάσουν, να τις γκρεμίσουν και να τις ξαναχτίσουν. Είναι πιο εύκολο να γκρεμίσεις κάτι από να ξαναχτίσεις κάτι που είναι, να επισκευάσεις κάτι αντισεισμικά που είναι προβληματικό. Και δεν συνηγόρησε ένας από τους 20. Και επειδή δεν συνηγορεί, το κράτος είχε να λάβει αυτό το κόστος της επισκευής, πάμε και το επισκευάζουμε. Γιατί έχει το αναφέρει το δικαίωμα της δικής του ιδιοκτησίας να την κάνει ό,τι θέλει. Άρα δεν είναι κάτι που μπορώ να λύσω εγώ, αλλά το πρόβλημα, έχετε δίκιο, είναι εκεί. Και το βλέπουμε και από εσάς στα μάτια μας πάρα πολλές φορές σε ιδιοκτησίες που αποτελούν και κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια. Εκεί βέβαια υπάρχει νόμος που επιτρέπει την κατεδάφισή τους. Λοιπόν, τώρα.